και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση ομιλίας του χώρου του πολιτισμού με θέμα το ερώτημα πόσο ριζοσπαστικό είναι το μεταμοντέρνο. Πριν ξεκινήσουμε, λόγω πίεσης χρόνου, δυστυχώς δεν γίνεται να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη συζήτηση που θα θέλαμε να γίνει. Καθώς όμως τα ερωτήματα είναι η βασική προϋπόθεση για να προχωράει η γνώση, θα θέλαμε να καταθέσετε τις όποιες ερωτήσεις και απόψεις σας στην έξοδο, ώστε να επανέλθουμε σε επόμενη συνάντησή μας για να συζητήσουμε το θέμα, παίρνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που γεννά. Δίνουμε τον λόγο στην Ελένη Μιλιαρονικολάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού για την ομιλία. Καλησπέρα σας, φίλοι και σύντροφοι. Η σημερινή παρουσίαση είναι η πρώτη προσπάθειά μας να ασχοληθούμε με το μεταμοντέρνο στην τέχνη. Και γι' αυτό δεν φιλοδοξούμε να δώσουμε τελειωμένες απαντήσεις. Άλλωστε, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε τη λογική του μεταμοντέρνου, γιατί το μεταμοντέρνο δεν είναι ένα ύφος ή μια τεχνοτροπία στην τέχνη. Είναι μια αντίληψη. Είναι ένας τρόπος σκέψης και προσέγγισης της πραγματικότητας που εκτείνεται από την καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία και φτάνει ως τον τρόπο ζωής. Καταπιάνεται δηλαδή με τα πολιτισμικά ζητήματα, με ζητήματα που αφορούν την πολιτιστική ζωή, τη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Κάθε προσπάθεια να συνδεθούν αυτά τα πολιτισμικά φαινόμενα με την οικονομία αποφεύγεται από το μεταμοντερνισμό και καταδικάζεται ως οικονομισμός ο οποίος εμποδίζει την ανάδειξη των υποτιμημένων πολιτισμικών ζητημάτων. Και δεν θα μπορούσε να είναι βέβαια διαφορετικά, γιατί για το μεταμοντερνισμό ο κόσμος που μας περιβάλλει δεν χωρά σε μια ενιαία ερμηνεία, καθώς είναι πολλαπλός, βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και ροή, είναι χαοτικός, είναι τυχαίος, απροσδιόριστος, χωρίς κέντρο και χωρίς δομή. Σε ένα τόσο, όπως καταλαβαίνετε, χαοτικό, ένα τόσο χαοτικό κόσμο, πώς να τον καταλάβεις, πώς να τον ερμηνεύσεις και πολύ περισσότερο, πώς να τον αλλάξεις. Έτσι αναγνωρίζουμε στο μεταμοντερνισμό δύο τάσεις, θα λέγαμε. Η μία τάση λέει ότι να αποδεχτούμε τον κόσμο όπως είναι, άλλωστε δεν είναι και άσχημος. Η δεύτερη τάση λέει να προσανατολιστούμε στο εφικτό. Δηλαδή να αντισταθούμε στα σημεία, στα πιο αρνητικές, στις πιο αρνητικές πλευρές αυτού του κόσμου. Και με τις δύο, και οι δύο εκδοχές θεωρούν τον καπιταλισμό δεδομένο. Αυτός είναι το παρόν, αυτός είναι και το μέλλον μας. Όπως βλέπουμε, το μεταμοντέρνο ξεκινά από μια πολιτισμική αντίληψη, μια αντίληψη για τα πολιτισμικά φαινόμενα και καταλήγει να αποτελεί πολιτική πρόταση, στάση πολιτική, όπως θα δούμε και πιο πολύ στη συνέχεια. Ο μεταμοντερνισμός εμφανίστηκε τη δεκαετία του 60, βασισμένος σε θεωρητικές αναζητήσεις Γάλλων διανοητών, όπως είναι οι μεταδομιστές Ντεριντά, Λακάν, Φουκό, που αποτελούν και τους πρόδρομους του μεταμοντέρνου, ο Λιοτάρ και άλλοι, κάτω από την επιρροή της φιλοσοφίας του Νίτσε, είναι αυτές όλες οι αναζητήσεις. Παρότι έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε, εξακολουθεί ο μεταμοντερνισμός να διαδραματίζει σοβαρό ρόλο και στην τέχνη και γενικότερα στην κοινωνική ζωή. Πολλές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς για να εξηγήσουν την εμφάνιση του φαινομένου. Μιλούν για την μεταβιομηχανική εποχή, για την κοινωνία της κατανάλωσης, την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνία της πληροφόρησης. Όλες αυτές οι θεωρίες έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι
ανεξαρτητοποιούν, αποσυνδέουν τις παραγωγικές, την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, τέτοιες όπως είναι η ανάπτυξη των τεχνολογιών επικοινωνίας, μετακίνησης, η εξέλιξη στη ρομποτική, στην τεχνητή νοημοσύνη, τα ηλεκτρονικά μέσα παραγωγής. Αποσυνδέουν λοιπόν την ανάπτυξη όλων αυτών των παραγωγικών δυνάμεων από τις σχέσεις παραγωγής που παραμένουν καπιταλιστικές και εκμεταλλευτικές. Η ιδεολογική αποστολή τους είναι να αποδείξουν ότι ζούμε σε έναν καλύτερο κόσμο, καθώς η χειρονακτική βαριά εργασία στο εργοστάσιο έχει αντικατασταθεί πια με την πνευματική εργασία στο γραφείο. Επομένως, δεν υπάρχει εργατική τάξη και κατά συνέπεια καταργείται και η ταξική πάλη. Η αλήθεια είναι ότι το χάος, η αναρχία του μεταμοντέρνου αντανακλά πραγματικές αλλαγές στην πραγματικότητα, στη ζωή, μέσα στις οποίες ξεχωρίζει το γεγονός ότι η τρομερή όξυση του ανταγωνισμού των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων εντείνει στο έπακρο την αναρχία, το χάος στην παραγωγή και κατά συνέπεια και στην κοινωνική ζωή. Εργοστάσια κλείνουν σε μια νύχτα. Η παραγωγή φεύγει από τη μια άκρη του κόσμου και μεταφέρεται στην άλλη. Οι εργασιακές σχέσεις διαλύονται με διατάξεις ευνηδιαστικές, οι μισθοί και οι συντάξεις κόβονται στο μισό. Πόλεμοι ξεσπούν εδώ και εκεί. Άξονες, αντιάξονες συμμαχιών υπεριαλιστικών δυνάμεων διατάσσονται και αναδιατάσσονται περιφερειακά, διεθνώς κτλ. Η γενικευμένη αίσθηση ότι δεν μπορεί κανείς πια να ρυθμίσει τη ζωή του συνοδεύεται από ένα αίσθημα αδυναμίας να κατανοηθεί αυτός ο παραλογισμός, αυτή η αποδόμηση των πάντων, που είναι βέβαια στην ουσία αδυναμία να κατανοηθεί, να εντοπιστεί το κέντρο και η δομή από όπου προέρχονται όλα αυτά, δηλαδή ο καπιταλισμός. Μια ακόμα καθοριστική για το περιεχόμενο του μεταμοντέρνου αλλαγή είναι την περίοδο που εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε, είναι η αποδυνάμωση του διεθνούς εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος, ειδικά μετά το 20ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης το 1956, με γεγονότα όπως είναι η σύγκρουση της Σοβιετικής Ένωσης με την Κίνα, όπως είναι η εκδήλωση αντιπανάστασης στην Τσεχοσλοβακία, η εμφάνιση του ευρωκομμουνισμού, αλλά και η αδυναμία του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας να προσανατολίσει ταξικά την εξέγερση του Μάη του 68, γεγονότα που κορυφώθηκαν με την ανατροπή του σοσιαλισμού στα τέλη της δεκαετίας 80, αρχές του 90. Το μεταμοντέρνο δηλαδή φύεται και αναπτύσσεται στο ιστορικό έδαφος ενός εξαιρετικά αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων για το εργατικό κομμουνιστικό κίνημα σε μια περίοδο που ο καπιταλισμός φαντάζει ολοένα και ισχυρότερος. Στη θεωρητική του συγκρότηση επέδρασαν αποφασιστικά φιλοσοφικά ρεύματα αναθεώρησης του μαρξισμού που ενδυναμώθηκαν εκείνη την περίοδο στο κλίμα της απογοήτευσης από την ήττα του 68 που επικρατούσε ανάμεσα στους Γάλλους διανοούμενους. Παρότι βέβαια το μεταμοντέρνο εξόρμησε από τη Γαλλία, η χώρα που ευδοκίμησε είναι η ΗΠΑ. Στην τέχνη, ο μεταμοντερνισμός εμφανίστηκε ως ρήξη με τον μοντερνισμό, ως προσπάθεια ρήξης και υπέρβασης του μοντερνισμού. Η αλήθεια είναι ότι ο μεταμοντερνισμός αποτελεί άρνηση του μοντέρνου, αλλά προς τα πίσω, άρνηση προς αντιδραστική κατεύθυνση, όχι υπέρβασή του. Γιατί ο μοντερνισμός, με τον έναν ή άλλο τρόπο, στον έναν ή στον άλλο βαθμό και χωρίς εμείς να ταυτιζόμαστε απόλυτα σε όλα τα σημεία μαζί του, είχε μια τάση αμφισβήτησης του καπιταλισμού. Ο
επαναστατικός άνεμος, μάλιστα της Οκτωβριανής Επανάστασης, επέδρασε καθοριστικά σε ρεύματα του μοντερνισμού, όπως είναι ο εξπρεσιονισμός, ο φουτουρισμός, ο σουρεαλισμός, ακόμα και ο νταντασμός, που θεωρείται ότι είναι το υπόβαθρο του μεταμοντέρνου, που διασπάστηκαν και εμφανίστηκαν σε αυτά κομμουνιστική και φιλοκομμουνιστική στάση. Αντίθετα, ο μεταμοντερνισμός, αναπτυσσόμενος σε συνθήκες που προετοίμαζαν την αντεπανάσταση, αποδέχεται τον καπιταλισμό ως τετελεσμένο. Ο μοντερνισμός άλλαξε ριζικά τη μορφή της τέχνης και μάλιστα δημιούργησε υλικά που αποτελούν στοιχεία, που αποτελούν παρακαταθήκη μέχρι σήμερα και για το μέλλον ακόμη. Αντίθετα, ο μεταμοντερνισμός αποτελεί μια ανακύκλωση υλικών του παρελθόντος, μια απομίμηση τεχνοτροπιών από άλλες περίοδους, από άλλες περιόδους της ιστορίας της τέχνης. Το άλλο είναι ότι ο μοντερνισμός χλευάστηκε και αποκηρύχθηκε από την αστική τάξη ότι είναι κακόγουστος, ανήθικος, ανατρεπτικός, αντικοινωνικός. Αντίθετα, η μεταμοντέρνα τέχνη, παρότι και αυτή χρησιμοποιεί την πρόκληση και παρουσιάζεται σαν αντισυμβατική, χαίρει της εκτίμησης και του εκθιασμού όλων των κρατικών δομών, των πιο σπουδαίων κρατικών, πολιτιστικών, κρατικών και ιδιωτικών πολιτιστικών δομών, τα διεθνούς φήμης μουσεία, τα ιδρύματα, τις γκαλερίες, το εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν θα κατανοηθεί όμως βαθύτερα η λογική του μεταμοντερνισμού στην τέχνη αν δεν επιχειρήσουμε να δώσουμε μια έστω συνοπτική και γενική εικόνα της θεωρίας του με όλους τους κινδύνους σχηματοποίησης που περιέχει, σχηματικότητας που περιέχει αυτή η προσπάθεια απλούστευσης τόσο σύνθετων και αντιφατικών ορισμένες φορές σε ορισμένα ζητήματα θεωριών. Οι ιδεολόγοι του μεταμοντέρνου έχουν ως αφετηρία τους να υπερβούν την αστική φιλοσοφία, όπως αυτή εκφράζεται από το κίνημα που προετοίμασε τις αστικές επαναστάσεις, το διαφωτισμό, γιατί τη θεωρούν μεταφυσική. Θεωρούν δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην κίνηση της πραγματικότητας. Σε αυτό το περίγραμμα εκφράζουν μια δυσπιστία απέναντι στη λογική, την αιτιοκρατία και την αντικειμενικότητα, δηλαδή τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η επιστήμη. Ο μαρξισμός, από την άλλη, διαπιστώνοντας ότι οι έννοιες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην κίνηση, τη συνεχή κίνηση της πραγματικότητας, πραγματοποίησε μια διαλεκτική υπέρβαση αυτών των εννοιών, έτσι ώστε να τις αντιστοιχίσει σε αυτή την κίνηση, χωρίς να τις καταργήσει. Αντίθετα, ο μεταμοντερνισμός, μαζί με τα νερά της μεταφυσικής, πετάει και τα βασικά εργαλεία, τα μέσα για να κατανοήσουμε τον κόσμο. Απόλυτη διαλεκτική δέχεται μονάχα την διαρκή κίνηση και μεταβολή. Κατά τα άλλα, δεν δέχεται κανένα νόμο που να διέπει αυτή την κίνηση. Δηλαδή, αρνείται ότι υπάρχει αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα φαινόμενα και τις καταστάσεις και μια σύνδεση μέσα από τις αιτιώδεις συνδέσεις τους. Δεν δέχεται την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην σχετική και την απόλυτη αλήθεια. Το γεγονός δηλαδή ότι η επιστήμη τίνει διαρκώς προς την απόλυτη αλήθεια. Δεν δέχεται τη σχέση τυχαίου και αναγκαίου. Γενικά αρνείται τη δυνατότητα του ανθρώπου να διεισδύσει στα πράγματα, στην ουσία των πραγμάτων, να κατανοήσει τις σχέσεις μεταξύ τους και τις νομοτέλειες που διέπουν την κίνησή τους. Γι' αυτό καταλήγει σε αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι η κίνηση του κόσμου είναι χαοτική, τυχαία, συμπτωματική, αβέβαιη, απροσδιόριστη. Ο κόσμος είναι ένα συνενθήλευμα αποσπασματικών, ολοσχερός, ασυνάρτητων πραγμάτων, γεγονότων, καταστάσεων, σε μια, δηλαδή η ασυνέχεια επικρατεί παντού.
εδώ βλέπουμε ένα έργο από την έκθεση Documenta με τίτλο «Εργαλείο» που εκφράζει αυτή την αντίληψη. Υπάρχουν δηλαδή εκεί ασύνδετα μεταξύ τους αντικείμενα όπως ξύλο, μεταλλικό σκελετό, σωλήνες, ποδηλάτου, αίμα, καφέ, καφές, ελαττήρια, ξύλινες παλέτες, χαρτιά, φωτογραφίες. Ξεχωρίζει βέβαια ένας σκελετός από ράντζο σε προσφυγικό καταβλισμό και πίσω ένας μπερντές, patchwork, από κομμάτια πολύχρωμα υφασμάτων. Πιθανά ως εργαλείο εννοεί ένα ακατανόητο, μη δομημένο, ασυνάρτητο μηχανισμό που μαυρίζει τη ζωή των προσφύγων και ο οποίος κρύβεται πίσω από ένα χαρούμενο και χρωματιστό μπερντέ, παραπέτασμα. Από τη στιγμή που η θεωρία του μεταμοντερνισμού αρνείται την αλήθεια, είναι απόλυτα λογικό να καταλήγει στο σχετικισμό, στο ότι δηλαδή όλες οι απόψεις έχουν την ίδια ισχύ. Αλήθεια είναι η αλήθεια του καθενός και όλες οι αλήθειες είναι δεκτές. Δηλαδή μπορεί να έχουμε τόσες αλήθειες όσος ο πληθυσμός του κόσμου. Ακόμα και να θέλει κανείς να αλλάξει αυτόν τον κόσμο, άντε να βρει άλλον έναν που να συμφωνήσουν στο πώς θα πραγματοποιήσουν αυτή την επιθυμία τους. Είναι σαν να μας λένε, παραιτηθείτε, μην προσπαθείτε για το ακατόρθωτο, μην κουράζετε το μυαλουδάκι σας. Πράγματι, ένα μεγάλο μέρος της μεταμοντέρνας τέχνης, με το επιχείρημα ότι η μοντέρνα τέχνη ήταν σκοτεινή και ελιτίστικη μακριά από το λαό, ισχυρίζεται ότι η τέχνη πρέπει να εκδημοκρατιστεί, να αγκαλιάσει πλατιά το λαό και κάτω από αυτό το πρόσχημα ενσωματώνεται πλήρως στην καπιταλιστική αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο ρεύμα της μεταμοντέρνας τέχνης στα εικαστικά ήταν η pop art. Ένα ρεύμα που δανείζεται τα θέματα του κυρίως από καταναλωτικά αγαθά, από περιοδικά, ταινίες, τηλεόραση, κινούμενα σχέδια, κόμιξ κτλ. Για να κάνει την τέχνη, όπως λέει λαϊκή, να τη φέρει κοντά στο λαό, όχι συμβάλλοντας να ανέβει η πολιτιστική στάθμη του λαού, αλλά κατεβάζοντας την τέχνη σε ένα επιφανειακό, σε μια κατάσταση επιφανειακής αναπαραγωγής της εικόνας του καπιταλισμού, της καπιταλιστικής πραγματικότητας, η οποία είναι εμφανίζοντας σαν κοινωνία πολλαπλών επιλογών κατανάλωσης. Δηλαδή, σας δίνουμε Coca-Cola, σας δίνουμε σούπα Campbell, σας δίνουμε την Marilyn Monroe, όλα αυτά που εσείς μπορείτε να καταλάβετε, γιατί δεν είστε ικανοί να καταλάβετε τίποτα παραπάνω. Τι μεγαλύτερος ελιτισμός δηλαδή, από αυτό που υποτίθεται ότι καταγγέλνει. Για να καταλάβουμε την έλλειψη βάθους του μεταμοντερνισμού, θα επιχειρήσουμε μια σύγκριση σε δύο έργα που έχουν κοινό θέμα. Είναι τα παπούτσια το κοινό θέμα. Το ένα είναι, λέγεται «Ένα ζευγάρι παπούτσια» και είναι του Van Gogh, και το άλλο λέγεται «Παπούτσια διαμαντόσκονης» και είναι του Andy Warhol. Τα καταταλαιπωρημένα παπούτσια του Van Gogh είναι μάρτυρες του μόχθου, μαρτυρούν το μόχθο του φτωχού αγρότη που γινώντας από τη δουλειά τα πετά όπως και δεν έχει το κουράγιο ούτε να τα τακτοποιήσει. Τα πολύχρωμα γοβάκια του Warhol στην ουσία εκφράζουν το φανταχτερό κόσμο του εμπορεύματος, του αμερικάνικου ονείρου, χωρίς καμιά διάθεση κριτική απέναντί του. Βέβαια, ένα από τα πιο μεγάλα θύματα όλης αυτής της αντίληψης είναι η λογοτεχνία, που ως πιο απαιτητικό είδος υποσκελίζεται, παραμερίζεται από άλλα είδη τέχνης, ειδικά από τον κινηματογράφο, κάτω από τα συνθήματα των μεγαθυρίων του οπτικού ακουστικού τομέα και του ίντερνετ, το οποίο είναι η σημερινή λογοτεχνία, είναι οι ταινίες. Η
δίωξη των επιχειρηματικών πολιτιστικών ομήλων να μεγιστοποιήσουν το κοινό, δηλαδή τα κέρδη τους, με μια διαρκή ανανέωση των πολιτιστικών εμπορευμάτων, αυτό το ξέφαινο κυνήγι της καινοτομίας που ισχύει για όλους τους τομείς της παραγωγής, για ένα μεγάλο κομμάτι του μεταμοντέρνου κόσμου αποτελεί θρησκεία αφού υπόσχεται δόξα και χρήμα. Γυρεύοντας το εντυπωσιακό, το θεαματικό, το σοκαριστικό, πολλοί καλλιτέχνες του μεταμοντερνισμού επινοούν ακραίες καταστάσεις όπου επικρατεί κάθε τι παράτερο προς την κοινωνία, το περιθωριακό, το εξεζητημένο, το αποκλίνον, το διεστραμμένο, καταστάσεις τις οποίες αναπαράγουν συνήθως με τα νέα είδη τέχνης που εκείνοι εφήβραν πρώτοι, και αυτό είναι προς τιμήν τους βέβαια, όπως είναι η performance, όπως είναι τα installation, οι εγκαταστάσεις, όπως είναι τα happening, αλλά και τα ζωγραφισμένα σώματα, τα σκοτωμένα, τα νεκρά σκυλιά, τα ζώα κλπ. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία της Αμπράμοβιτς από την παράσταση Rhythm Zero του 1974 που την καθιέρωσε ως τη λατρευτή των εμπόρων του θεάματος και γενικά του αστικού κατεστημένου. Η καλλιτέχνης στεκόταν ακίνητη και το κοινό είχε κληθεί να χρησιμοποιήσει επάνω της οποιοδήποτε από τα 72 αντικείμενα που ήταν σε ένα τραπέζι. Τα αντικείμενα αυτά ήταν, ανάμεσα σε αυτά μάλλον, ήταν ένα τριαντάφυλλο με αγκάθια, ένα φτερό, άρωμα, μέλι, κρασί, ψαλίδι, μαχαίρι, καρφιά, ένας βαρύς λωστός, ένα γεμάτο πιστόλι. Το μόνο που δεν έκανε το κοινό είναι να τη σκοτώσει με το πιστόλι. Όλα τα άλλα το βλέπετε και από την πρώτη, το είδατε και στην πρώτη φωτογραφία, έγιναν. Δηλαδή, έσκισαν τα ρούχα της, έκοψε, τη χάραξαν με το ξηράφι, τη χτύπησαν με τα αγκάθια του τριαντάφυλλου, επιτέθηκαν σεξουαλικά πάνω στο σώμα της, έβαλαν το γεμάτο πιστόλι στον πρόταφό της και την απειλούσαν. Συνέβησαν όλα αυτά. Το πιο πιθανό βέβαια νόημα ήταν να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από τους κανόνες και τις συμβάσεις, που είναι μια επιθυμία, μια σημαντική ας πούμε πρόταση του μεταμοντέρνου, που αντικειμενικά καταλήγει βέβαια στην ασυδοσία, στο όλα είναι επιτρεπτά. Σε μια άλλη παράσταση της Αμπράμοβιτς στέκεται με το συνεργάτη της γυμνή σε μια στενή πόρτα και το κοινό καλείται να περάσει ανάμεσά τους, κοιτώντας τον έναν από τους δυο στα μάτια, προφανώς για να ξεπεραστεί σαν πράξη, ας πούμε, υπέρφασης του πουριτανισμού. Η αποθέωση του σώματος, αλλά του σώματος ως άψυχο αντικείμενο με ειδονοβλεπτική διάθεση, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του μεταμοντέρνου. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από την παράσταση Olympus, Mount Olympus, ενός οικείου μας προσώπου, του Γιάνν Φάμπρ, ο οποίος είχε διοριστεί καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και επιδαύρου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάστηκε βέβαια να παρατηθεί κάτω από την κατακραυγή των καλλιτεχνών. Εδώ είναι μια σκηνή όπου 7 νέοι καλυμμένοι με αρχαίους χιτώνες χόρευαν με κινήσεις μπροστά πίσω μέχρι που αποκαλύφθηκε το σώμα τους και τα γεννητικά τους όργανα και συνέχισαν να χορεύουν στους γυμνείς στο ρυθμό του Ζορμπά, κάτω από τους ήχους του Ζορμπά, αναπαριστώντας ένα διανυσιακό όργιο. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία της χρήσης του σώματος ως καμβά, της ζωγραφικής πάνω στο σώμα, αυτό που λέγαμε προηγούμενα. Στην αρχιτεκτονική βέβαια εμφανίζεται πολύ πιο καθαρά
πώς αυτή η τάση του μεταμοντέρνου για το θεαματικό καταντά ένας φορμαλισμός. Δηλαδή, η μορφή κάθε έργου συνθλίβει το περιεχόμενο που στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής είναι η λειτουργικότητα, το να είναι ένα κτίριο άνετο, να προσφέρει δηλαδή συνθήκες υγιεινής και άνεσης σε αυτούς που το κατοικούν. Εδώ βλέπουμε μια σειρά εικόνες από έργα του αρχιτεκτονικού γραφείου μιας διάσημης μεταμοντέρνας, μεταδομήστριας αρχιτεκτόνισσας της Ζάχα Χαντίντ. Τα κτίρια αυτά αποτελούν θαύματα τεχνικής και αισθητικής. Στο έργο της Χαντίντ προβάλλεται εντυπωσιακά, μεγαλειωδώς θα έλεγε κανείς, η κίνηση και η ροή, το σπάσιμο της δομής, η έλλειψη κέντρου, όλα αυτά δηλαδή τα στοιχεία της μεταμοντέρνας θεώρησης και η αντίθεση της δημιουργού στους κανόνες και τον τετραγωνισμένο κόσμο της λογικής. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ την καμπύλη, την κίνηση της καμπύλης κτλ. Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο εσωτερικό ενός κτηρίου της Ζάχα Χαντίντ, που είναι ένα κτίριο γραφείων, το Dominion Office Building, ένα εσωτερικό που μοιάζει με ένα τρομακτικό λαβύρινθο σε Luna Park, δηλαδή είναι ένα κτίριο που κανένας δεν θα ήθελε να ζήσει και να εργαστεί μέσα σε αυτό. Αποτελεί μια χαρακτηριστική εικόνα της απαξίωσης που δείχνει η μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική στη λειτουργικότητα. Άλλωστε, ως λαβύρινθο μοιάζει να απαριστά τον κόσμο συνολικά ο μεταμοντερνισμός. Αυτό το νόημα έχει και αυτή ένα από τα κεντρικά αξιώματά του, που είναι το τέλος της ιστορίας. Γιατί τέλος της ιστορίας δεν μπορεί να είναι παρά το ότι φτάσαμε, ο καπιταλισμός είναι το τέρμα. Και δεν έχουμε τίποτα καλύτερο, τίποτα άλλο να περιμένουμε μετά από αυτόν. Ξεκινώντας από την καλή πρόθεση να εξαλείψουν τη μεταφυστική αντίληψη του διαφωτισμού, την αντίληψη που λέει πως η ιστορία είναι μια σταθερή και συνεχής πορεία προς την πρόοδο, οι θεωρητικοί του μεταμοντερνισμού εξαλείφουν και την επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας μέσα από τη θεωρία του ιστορικού, τη μαρξιστική θεωρία του ιστορικού υλισμού, που λέει ότι όλα τα εκμεταλλευτικά κοινωνικά συστήματα, τέτοια όπως ο καπιταλισμός, δεν είναι αιώνια, αλλά με τη δραστηριότητα των ανθρώπων που αξιοποιεί τις αντιφάσεις τους, καταργούνται και αντικαθίστανται από άλλα συστήματα που είναι ανώτερα. Στην ουσία, αυτό που απορρίπτουν είναι η προοπτική ενός πραγματικού τέλους της ιστορίας έτσι όπως την γνωρίσαμε και η απαρχή μιας ιστορίας απελευθέρωσης του ανθρώπου που θα έρθει με την πάλη της εργατικής τάξης για να ανατραπεί ο σοσιαλισμός και ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός. Έτσι έρχονται να αναπληρώσουν αυτό το κενό που δημιουργείται από την κατάργηση της ιστορίας, από την απάλληψη της ιστορίας, με μικρές βιωματικές ιστορίες. Ένα παράδειγμα θα αντλήσουμε από ένα λογοτεχνικό έργο αυτή τη φορά, το έργο του Θανάση Βαλτινού, Ορθοκοστά, του 1994. Αυτό το έργο αποτελεί μια παράθεση βιωματικών αφηγήσεων από μερικά χωριά, ακατοίκων από μερικά χωριά της Κοινωρίας, την περίοδο 1943-45, μαρτυριών από τη βία που υπέστησαν από τον αιμοσταγή Ελλάς, η οποία βία τους ανάγκασε να ενταχθούν στους ταγματασφαλίτες. Το βιβλίο βέβαια δεν μπαίνει στον κόπο να αναζητήσει τις αιτίες για όσα καταμαρτυρούνται, στο όνομα της αυθεντικότητας που έχει η ζωντανή μαρτυρία.
Εντελώς τυχαία βέβαια η επιλογή του υλικού, η διάταξη και η οργάνωσή του οδηγεί αβίαστα τον αναγνώστη ότι για όλα τα δεινά που πέρασαν οι φτωχοί αμέτωχοι άνθρωποι εκείνη την περίοδο στα χωριά οφείλεται ο Ελλάς και όχι οι Γερμανοί ή οι ταγματασφαλίτες. Με λίγα λόγια, το έργο με την επίκληση της γνησιότητας που έχει η καταγραφή μικρών και απίθαρχων σε μια τάχα συνολική ερμηνεία ιστοριών επιτελεί στην ουσία μια μεγάλη συνολική αλλά και αντιεπιστημονική αφήγηση. Η αποιστορικοποίηση, η απουσία δηλαδή των απαραίτητων ιστορικών και κοινωνικών συνθήκων μέσα στις οποίες εντάσσει τα θέματα του το μεταμοντέρνο είναι ένα θεμελιακό του γνώρισμα. Όταν αναφέρεται στην ιστορία την αντιμετωπίζει είτε νοσταλγικά είτε αυθαίρετα, αναμειγνύοντας δηλαδή πραγματικά και φανταστικά γεγονότα, π.χ. τα μυθιστορήματα του Dan Brown, είτε επιλέγοντας ένα περιθωριακό, ένα δευτερεύον γεγονός για να ερμηνεύσει με βάση αυτό την ιστορία. Παράδειγμα είναι τα ιστορικά γεγονότα. Παράδειγμα είναι η τελευταία ταινία του Λάνθιμου, η Ευνοούμενη, η οποία είναι μια ταινία που παρουσιάζει μια διάσταση της βασίλισσας Άννας της Αγγλίας που ήταν η τελευταία της δυναστείας των Στιούαρτ, μια διάσταση της προσωπικότητάς της ως ομοφιλόφιλη, η οποία βέβαια αμφισβητείται από τους περισσότερους ιστορικούς, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι με βάση αυτή την ομοφιλοφιλία της βασίλισσας Άννας ερμηνεύει όλα τα ιστορικά γεγονότα η ταινία της περίοδου. Μια άλλη πλευρά αυτού που αποκαλέσαμε αποιστορικοποίηση είναι ο εκλεκτικισμός του μεταμοντέρνου, το τυπικό δηλαδή διακριτικό του να συράβει ασυνάρτητα καλλιτεχνικά στοιχεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων και τόπων, τεχνική που αποκαλείται παστής. Εδώ μπορεί να αντιτείνει κανείς ότι και τα άλλα ρεύματα της τέχνης κάνουν το ίδιο, αξιοποιούν υλικά από το παρελθόν. Η διαφορά είναι ότι τα άλλα ρεύματα χρησιμοποιούν όλα τα υλικά αυτά για να δημιουργήσουν ένα ύφος καινούριο, δικό τους. Εδώ δεν έχουμε αυτό, δεν δημιουργείται ένα καινούριο ύφος, είναι όπως είπαμε και πριν, μια στήρα από μίμηση του παλιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργούνται κακόγουστα έργα με αυτόν τον τρόπο. Εδώ θα αναφερθούμε σε ένα αρχιτεκτονικό έργο, ένα αξιόλογο έργο του αρχιτέκτονα Γιώργου Θεοδωσόπουλου, την πολυκατοικία στο Μέτς, η οποία κατασκευάστηκε στις αρχές του 1980. Παρότι δεν είχε εντάξει ο ίδιος τον εαυτό του στο μεταμοντερνισμό, αναγνωρίζονται διάφορα στοιχεία του μεταμοντερνισμού σε αυτή την πολυκατοικία. Εδώ δηλαδή βλέπουμε μια όψη της, όπου αναμειγνύονται στοιχεία νεοκλασικά, η κορνίζα στο παράθυρο, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, διαφορετικοί εξώστες ξύλινοι από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Σε άλλη φωτογραφία μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά κολονάκια του νεοκλασικισμού. Βλέπουμε νησιώτικες καμάρες, αυλές αθηναϊκών σπιτιών. Φυσικά πρόκειται για ένα έργο που δεν έχει καμία σχέση με τις τυποποιημένες άχαρες πολυκατοικίες της Αθήνας. Και για ένα έργο που μάλιστα που εντάσσεται πολύ αρμονικά στο μισθό της Αθήνας. Το πρόβλημα είναι ότι αμφισβητείται η λειτουργικότητα και αυτού του έργου, καθώς οι κατόψεις είναι ενιαίες και διαχωρίζονται μεταξύ τους μόνο με διαφορετικά επίπεδα, ενώ ο φωτισμός είναι ανεπαρκής στο εσωτερικό. Αλλά ας επανέλθουμε στο έργο του Βαλτινού Ορθοκοστά, γιατί εκτός από τα όσα είπαμε για το περιεχόμενό του, υπάρχει και κάτι που πρέπει να προσέξουμε στην τεχνική του. Είναι αυτό το γεγονός ότι δεν συμμετέχει καθόλου συγγραφέας μέσα στο έργο, τουλάχιστον γράφοντας ο ίδιος, άλλο αν συμμετέχει στη διάταξη του υλικού και στην οργάνωση, και αφήνει
Και το έργο είναι μια παράθεση αφηγήσεων, μαρτυριών άλλων ανθρώπων. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια αθώα έτσι καινούρια τεχνική. Εδώ πρόκειται για μια άποψη η οποία συνδέεται με μια άλλη απόφαση του μεταμοντερνισμού που είναι το τέλος του συγγραφέα. Βλέπουμε δηλαδή ότι αποσύρεται, σύμφωνα με την άποψη αυτή, το έργο δεν είναι το κείμενο, δεν είναι δημιούργημα του συγγραφέα, αλλά δημιούργημα της γλώσσας. Και η γλώσσα πάλι δεν είναι δημιούργημα του ύφους και της προσωπικότητας του συγγραφέα ή του οποιοδήποτε καλλιτέχνη, αν μιλάμε για τις άλλες γλώσσες, τη μουσική γλώσσα, την εικαστική. Δεν είναι δημιούργημα αυτών, είναι δημιούργημα πολιτισμικό. Επομένως, ο συγγραφέας αποσύρεται και αφήνει την πολιτισμικά διαμορφωμένη γλώσσα να μιλήσει μόνη της μέσα από το έργο. Βλέπουμε και στο επόμενο έργο του Βαλτινού μια αντίστοιχη τεχνική, όπου παραθέτονται εκτός από μαρτυρίες, εκφωνήσεις από ραδιόφωνα, κείμενα, έργα από άλλους λογοτέχνες κτλ. Και φυσικά θα ήταν πολύ δεν θα ήταν σωστό από την πλευρά μας να θεωρήσουμε, να αφήσουμε να εννοηθεί ότι είναι μόνο ο Βαλτινός που κάνει αυτό το πράγμα. Πρόκειται για μια τάση η οποία μεταφερόμενη στην εκπαίδευση εξισώνει τη λογοτεχνία με οποιοδήποτε κείμενο, με αποτέλεσμα να διδάσκονται τα παιδιά τη γλώσσα, όχι από λογοτεχνικά κείμενα πια, αλλά από συνταγές μαγειρικής, από ανακοινώσεις, από προσκλήσεις σε πάρτι, κάτι που πιστεύω ότι σας είναι γνωστό. Ο θάνατος του συγγραφέα, βέβαια, αποτελεί πλευρά μιας γενικότερης μεταμοντέρνας ιδέας, που είναι ο θάνατος του υποκειμένου, του ανθρώπου δηλαδή ως προσωπικότητας με συνείδηση και βούληση, της προσωπικής ταυτότητας, θα λέγαμε. Υποστηρίζεται ότι το υποκείμενο οριοθετείται κοινωνικά, πολιτισμικά, από την κυρίαρχη ιδεολογία, από κοινωνικά δηλαδή συμβάσεις, κοινωνικές και κανόνες, που θέτουν οι διάφοροι πολυπίκυλοι ιδεολογικοί μηχανισμοί της εξουσίας. Και είναι τόσοι αυτοί οι μηχανισμοί, που στο τέλος διαμορφώνεται ένα θρηματισμένο, σχιζοειδές, κινητικό υποκείμενο που αλλάζει κάθε τόσο ταυτότητες ανάλογα με τις περιστάσεις και τα συστήματα που το διαμορφώνουν. Επομένως, υποκείμενο ικανό να ορίζει τη σκέψη του και τα συναισθήματά του δεν μπορεί να υπάρξει. Κατά προέκταση, ούτε η εργατική τάξη ως επαναστατικό υποκείμενο της ιστορίας είναι κάτι το εφικτό, σύμφωνα με το μεταμοντέρνο. Η αλήθεια όμως είναι ότι η συνείδηση του ανθρώπου διαμορφώνεται πρώτα και κύρια, συγκροτείται πρώτα και κύρια, στο έδαφος της αντικειμενικής πραγματικότητας μέσω της ιδεολογίας. Δηλαδή, η αντικειμενική πραγματικότητα είναι το πρωταρχικό πάνω στο οποίο βασίζονται οι ιδεολογίες για να επιδράσουν. Ο λόγος λοιπόν που οι καταπιεσμένοι δεν συνειδητοποιούν ότι τα περισσότερα τα προβλήματά τους οφείλονται στην ταξική διαίρεση της κοινωνίας, στο γεγονός ότι υπάρχουν εκμεταλλευτές και αυτοί που υπόκεινται στην εκμετάλλευση, οφείλεται στον τρόπο που παρουσιάζεται στη συνείδησή τους η πραγματικότητα. Στο στρεβλό τρόπο που η πραγματικότητα παρουσιάζεται στη συνείδησή τους. Νομίζουν δηλαδή, πιστεύουν, ότι η σχέση με τον εργοδότη τους είναι ισότιμη, αφού είναι μια ανταλλαγή εμπορευμάτων. Αυτή πουλάει, ο εργαζόμενος πουλάει την εργατική του δύναμη και ο εργοδότης την πληρώνει στην αξία της. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι τώρα πέφτουν οι μισθοί τόσο πολύ ερμηνεύεται με την σχέση προσφορά ζήτηση, που είναι ο τρόπος με τον οποίο η αστική πολιτική οικονομία θεωρεί ότι διαμορφώνονται οι τιμές των εμπορευμάτων. Υπάρχει μεγάλη ανεργία, άρα πέφτει η τιμή της εργατικής δύναμης, χειροτερεύουν οι εργασιακές σχέσεις και γενικά η ζωή των ανθρώπων.
Το ζήτημα λοιπόν είναι να μπορέσει ο άνθρωπος, για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει υποκείμενο ικανό να ορίσει τη ζωή του, είναι να κατανοήσει τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα των σχέσεων παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο θα απαλλαγεί από αυτές. Και η δραστηριότητα, η προσανατολισμένη σε αυτή την κατεύθυνση δραστηριότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος μπορεί να είναι πιστική ακριβώς γιατί πατά σε αντικειμενικά, σε αντικειμενικές καταστάσεις, πατά στην εμπειρία που έχει η εργατική τάξη από την καταπίεση και την εκμετάλλευση που δέχεται μέσα από τις συνθήκες της δουλειάς και της ζωής της. Στην τέχνη του μεταμοντέρνου, η απουσία του υποκειμένου εκφράζεται συνήθως με την παρουσία ενός απανθρωποποιημένου πλάσματος, απογυμνωμένου από ιδιαίτερα ψυχικά, πνευματικά, ηθικά χαρακτηριστικά. Εδώ παραθέτουμε δύο μοντέρνα έργα του Σουτίν. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Μεγάλος πόλεμος», αναφέρεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το δεύτερο «Ναζιστική καταδίωξη». Στο πρώτο έργο «Ο Μεγάλος Πόλεμος», ανάμεσα στα σπίτια και τα δέντρα καλυγισμένα και παραμορφωμένα από τις φωτιές και τους καπνούς του πολέμου που εμφανίζεται, μάλιστα παρουσιάζεται σαν ένα φάντασμα, υπάρχουν εκεί ανάμεσα και οι άνθρωποι που σηκώνουν τα χέρια τους για να αποτρέψουν να σταματήσουν το κακό. Στο άλλο έργο παρουσιάζεται ένα όμορφο τοπίο με ωραία σπίτια και καταπράσινα περιβόλια και ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τον τόπο του τρέχοντας κυνηγημένος και κοιτάζοντας με αγωνία πίσω του. Δηλαδή τα δύο αυτά έργα του Σουτίν εκφράζουν την απανθρωπιά του πολέμου και του φασισμού, των δύο φρικαλαίων αποκυμάτων του καπιταλισμού. Ας δούμε τώρα ένα έργο μεταμοντερνιστικό που λέγεται «Δρόμος του Σουτίν» και μιμείται την τεχνοτροπία του Σουτίν. Μέσα στο δρόμο, ο δρόμος δεξιά και αριστερά υπάρχουν αποδομημένα σπίτια με τους τοίχους να έχουν ξεκολλήσει και να φαίνονται σαν να είναι ετοιμόρροπα. Δεν ξέρουμε αν εννοεί ότι ο κόσμος του Σουτίν έχει πια αποδομηθεί, δεν υπάρχει πια. Αλλά βλέπουμε και την άκρη από ένα φλιτζάνι και ένα κουταλάκι που το μόνο που μπορεί να... που δείχνει μια παρουσία ανθρώπων, αλλά το μόνο που μπορούμε να βγάλουμε σαν νόημα από αυτή την παρουσία σε αντίθεση με τα παπούτσια του Van Gogh είναι ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα πίνουν το τσάι του σε κούπα και όχι από το τσαγερό ή από ποτήρι. Παρά την αντίθεσή του στην έννοια του υποκειμένου, ο μεταμοντερνισμός έχει τα δικά του υποκείμενα. Είναι η κάθε είδους αποσυνάγωγη, περιθωριοποιημένη ή απαξιωμένη από τον κυρίαρχο κοινωνικό κανόνα που είναι άνδρας, λευκός, ετεροφιλόφιλος που με καταγωγή προερχόμενος από τη Δύση, αυτός θεωρεί γενικά ότι είναι ο κανόνας, άνδρας, λευκός, ετεροφιλόφιλος και με καταγωγή από τη Δύση. Όλους δηλαδή αυτές τις κατηγορίες που ξεφεύγουν από αυτό τα πρότυπα τα κοινωνικά, όπως είναι οι μειονότητες, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι γυναίκες, οι ομοφιλόφιλοι. Εκεί καμιά φορά παρισφραίει και η εργατική τάξη σε μια ακόμη κατηγορία που δέχεται καταπίεση ανάμεσα στις άλλες. Η ύπαρξη, δηλαδή κοινωνικά αδύναμων κατηγοριών μέσα στην κοινωνία, εμφανίζεται ως αποτέλεσμα κοινωνικών προκαταλήψεων και όχι ως πρόβλημα της ταξικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης που υπάρχει στον καπιταλισμό. Η στροφή του μεταμοντέρνου προς αυτές τις υποβαθμισμένες στο κυρίαρχο σύστημα αξιών κατηγορίες είναι ο λόγος που η μεταμοντέρνα τέχνη δείχνει μια προτίμηση σε καλλιτέχνες που προέρχονται από χώρες του αποκαλούμενου τρίτου κόσμου, πράγμα που θα το πρόσεξαν όλοι όσοι είχαν επισκεφτεί την έκθεση ντοκουμέντα, αναδείχνει την τέχνη τους, αναδείχνει στοιχεία από
τη ζωή και την τέχνη τους. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενσωματώνεται η ethnic μουσική στην μουσική σήμερα. Όπως επίσης στην έκθεση ντοκουμέντα βλέπαμε πολλά έργα που αναπαριστούσαν την παραδοσιακή τέχνη της περιοχής τους. Και μόνο αυτό. Και επίσης διαλέγει και καταγγέλει διάφορες μορφές καταπίεσης αυτών των κατηγοριών, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος, τα βασανιστήρια, τα ολοκαυτώματα κτλ. Με αυτό το περιεχόμενο έχουν δημιουργηθεί μάλιστα εφάνταστα και χρήσιμα για την ευαισθητοποίηση απέναντι σε καταστάσεις τέτοιες έργα. Εμείς ξεχωρίζουμε να παρουσιάσουμε δύο σήμερα. Το ένα είναι της Αμπράμοβιτς. Εδώ η Αμπράμοβιτς καταγγέλει τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, στην Κυκοσλαβία, καθώς ήταν Σέρβα. Είναι Σέρβα η ίδια. Είναι αυτή η φωτογραφία από μία performance. Όπου υπάρχουν κόκαλα από αγελάδες μαζεμένα, ένα σωρός από κόκαλα μέσα στο αίμα και πάνω κάθεται και τραγουδά τραγούδια της πατρίδας της και τρινή. Το επόμενο έργο είναι από την έκθεση ντοκουμέντα. Δείχνει μια μαρμάρινη, από μάρμαρο φτιαγμένη προσφυγική σκηνή απέναντι από την Ακρόπολη, βάζοντας σε αντιπαράθεση τον πολιτισμό με τη βαρβαρότητα που βιώνουν οι πρόσφυγες. Παρότι αυτά τα έργα δεν αναδείχνουν τις αιτίες όλων αυτών των προβλημάτων, οπωσδήποτε είναι έργα χρήσιμα και ωραία, καλέσθητα. Ο μεταμοντερνισμός τώρα, για να γυρίσουμε στα αγαπημένα του υποκείμενα, στα υποκείμενα που προτιμάει, θεωρεί ότι αυτά τα υποτιμημένα υποκείμενα, ακριβώς επειδή δεν εντάσσονται στα καθορισμένα κοινωνικά πρότυπα και την ομογενοποίηση που επιδιώκει η κάθε είδους εξουσία, είναι τα μόνα ικανά να αντισταθούν, τα μόνα ικανά να αυτοπροσδιορίζονται και να δρουν αυτόνομα έξω από τους ιδεολογικούς καταναγκασμούς. Κορυφαία συγκρουσιακή πράξη είναι να ζει κανείς έξω από οποιαδήποτε κανόνα, ακόμα και αν αυτού του είδους η ελευθερία παραβιάζει φυσικούς νόμους, όπως είναι η διαρκής και καταβούληση χωρίς επιστημονικά κριτήρια και επιστημονική στήριξη αλλαγή της σεξουαλικής ταυτότητας. Βλέπουμε εδώ ένα έργο από την έκθεση ντοκουμέντα πάλι, που παρουσιάζει ένα αποδομημένο τραπέζι σχεδιαστηρίου με τίτλο «Σχεδιαστήριο φόρος τιμής στην Jane Bowles», η οποία ήταν μια ιστορική ομοφιλόφιλη λογοτέχνης. Κατανοούμε ότι το έργο αυτό εκφράζει την αντίσταση της Jane Bowles στον κοινωνικό σχεδιασμό της ταυτότητας. Ως απάντηση στην ομογενοποίηση, ο μεταμοντερνισμός αποθεώνει τη διαφορετικότητα. Το να είσαι δηλαδή διαφορετικός, το να ξεχωρίζεις και ταυτόχρονα βέβαια να υποτιμάς τη μεγάλη μάζα των καταπιεζόμενων στην ταξική κοινωνία ως έρμεα των συμβάσεων και των καθορισμένων κανόνων κτλ. Αυτό είναι κατά το μεταμοντερνισμό το ριζοσπαστικό. Τι ωραία αλήθεια συντονίζεται ο μεταμοντερνισμός με τον ατομικισμό της σάπιας αστικής ηθικής και τον ελιτισμό τον οποίο υποτίθεται ότι αντιμάχεται. Και πόσο ωραία, με ποια επιδεξιότητα σερβίρει με επαναστατικό περιτύλιγμα τις αντιδραστικές ιδέες του και πάνω απ' όλα την ιδέα, την τεράστια υπηρεσία που προσφέρει στην αστική τάξη, εμποδίζοντας την εργατική τάξη να συνειδητοποιήσει τα κοινά που την ενώνουν και να αγωνιστεί οργανωμένα και συνειδητά για να απαλλαγεί από τα δεσμά της, από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Η διαφορετικότητα του
μοντερνισμού, δεν αποκλείει βέβαια κάποια ομαδοποίηση των διαφορετικών. Έτσι, στις μέρες μας, συχνά με την ευγενική χορηγία και το πατρονάρισμα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, πολλαπλασιάζονται τα διάφορα γκρουπούσκολα που συγκροτούνται για να αντιμετωπίσουν μερικά ή τοπικά προβλήματα, ακόμη και προβλήματα της γειτονιάς, όπως είναι σε ποιο σχολείο θα πάνε τα παιδιά να παρακολουθήσουν ή πώς θα αντιμετωπίσουμε το ότι λείπουν ο φωτισμός στην τάδε περιοχή. Έτσι έχουμε ομάδες φεμινιστικές, ομάδες μειονοτικές, θρησκευτικές, αντιρατσιστικές, ομάδες για το περιβάλλον, ομάδες για την προστασία των ζώων, για την προστασία της μέλισσας, του γαϊδαριού, της χελώνας καρέτα-καρέτα, που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και συσπυρώνται γύρω από απίθανα θέματα. Στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχει ομάδα ομοφιλόφιλων οπαδών του ναζισμού. Και έχοντας χρόνο ζωής από μία μέρα έως μερικούς μήνες. Όλες αυτές οι ομάδες και οι ομαδούλες αποτελούν τα αποκαλούμενα νέα κοινωνικά κινήματα, ανάμεσα στα οποία εντάσσονται και τα κινήματα των πλατιών. Και γενικά όλα όσα συμπυκνώνονται στην έννοια της κοινωνίας των πολιτών. Στα κινήματα αυτά απουσιάζει εντελώς η σύνδεση του ειδικού με το γενικό, η διάσταση δηλαδή του κυρίαρχου κοινωνικού και οικονομικού συστήματος που είναι ο καπιταλισμός, και έτσι δεν είναι και που είναι και η πηγή των επιμέρους προβλημάτων. Δεν είναι έτσι παράδοξο ότι παρά τις φαινομενικά ριζοσπαστικές μορφές πάλης που υιοθετούν συχνά αυτά τα κινήματα, καταλήγουν τελικά να πάρουν τη μορφή των ΜΚΟ. Εδώ βλέπουμε μία φωτογραφία από μια performance πάλι στην έκθεση ντοκουμέντα. Βλέπουμε τη Μέρκελ πάνω από ένα λάκκο που είναι γεμάτος με ελιές. Είναι μία και έχει τον τίτλο «Η Ελλάδα πληρώνει το χρέος της στη Γερμανία με ελιές και τέχνη». Είναι μία performance η οποία με χιούμορ είναι αλήθεια, απηχεί όλο όμως το πνεύμα του ανώδυνου για την αστική εξουσία κινήματος των πλατιών, το οποίο απέδιδε τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, όχι στην αστική διαχείρισή τους που φόρτωνε όλα τα βάρη της κρίσης στο λαό, αλλά στους συμμάχους της αστικής τάξης, τους Γερμανούς και τη Μέρκελ. Έτσι δεν πρέπει να παρασυρθεί κανείς από την έννοια της εξουσίας που χρησιμοποιεί το μεταμοντέρνο. Η εξουσία του μεταμοντέρνου είναι αταξική. Η εξουσία του μεταμοντέρνου είναι η καταστολή, είναι η καταπίεση, είναι η βίαιη επιβολή κανόνων από διάφορους που δεν εκπορεύονται από ένα κέντρο, αλλά από πολλά διαφορετικά συστήματα, ανάμεσα στα οποία, γιατί όχι, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μια ιδιαίτερα γλαφυρή εικόνα για το πώς εννοεί το μεταμοντέρνο την εξουσία μπορούμε να πάρουμε από δύο έργα του Λάνθιμου πάλι, τον Κοινόδοντα και τον Αστακό. Στην πρώτη ταινία η εξουσία παίρνει τη μορφή της πατριαρχίας που καταπιέζει τη σεξουαλικότητα. Στη δεύτερη ταινία που είναι πιο ενδιαφέρουσα, πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιδεολογικά, η εξουσία εμφανίζεται ως επιβολή κοινωνικών στερεότυπων. Κατατρέχει τους μοναχικούς ανθρώπους, τους ανθρώπους που δεν έχουν ερωτικό σύντροφο και οικογένεια, και τους εξορίζει στο βασίλειο των ζώων, όπου όπου κατατρώγονται από πιο δυνατά ζώα, που είναι οι άνθρωποι, οι άκαρδοι άνθρωποι, οι άνθρωποι χωρίς συναισθήματα, σαν αυτούς που διαμορφώνει η απάνθρωπη κοινωνία. Οι περισσότεροι βέβαια από φόβο προσαρμόζονται στους κανόνες της. Ανάλογους όμως και ίσως πιο βίαιους κανόνες έχει η ηγεσία της ομάδας που αντιπαλεύει την κυρίαρχη τάξη πραγμάτων.
και οι δυο εξουσίες έχουν στόχο τα ανθρώπινα συναισθήματα, τα οποία όμως επιβιώνουν σε μεμονωμένους ανθρώπους με μεγάλο, είναι αλήθεια, τίμημα. Το μήνυμα της ταινίας είναι ότι η μόνη αντίσταση που μπορεί να υπάρξει απέναντι στον απανθρωπισμό είναι η ατομική. Και έτσι πιστεύουμε ότι η φήμη και η προβολή του Λάνθιμου δεν οφείλεται τόσο στο ταλέντο του που αναμφισβήτητα υπάρχει, όσο στην ικανότητά του να παρουσιάζει ως προοδευτικές και με ανθρωπιστικό πρόσωπο ιδέες που είναι αντιδραστικές. Όπως ήδη φάνηκε, η πολιτική πρόταση του μεταμοντερνισμού, η κατάληξη του φιλοσοφικού προβληματισμού του, είναι ο περιορισμός της όποιας προσπάθειας για βελτίωση της ζωής μας σε επιμέρους πλευρές. Έχοντας απορρίψει τις μεγάλες αφηγήσεις και τις μεγάλες ενοράσεις, τη δυνατότητα να κατανοήσουμε δηλαδή ως ενιαίο σύστημα τον καπιταλισμό και να δημιουργήσουμε τους όρους για μια διαφορετικά, ριζικά διαφορετική κοινωνία, θεωρεί ως μόνη εφικτή τη μικροπολιτική των επιμέρους ομάδων και κινημάτων. Κάθε προσπάθεια ολοποιητική, κάθε φιλοσοφικό σύστημα που μπορεί να προσπαθεί να εντάξει τις επιμέρους πλευρές της πραγματικότητας σε μια ενιαία κοσμοθεωρία και να τις ερμηνεύσει με βάση αυτήν. Κάθε πολιτικό πρόγραμμα που προσπαθεί να συνδέσει τα επιμέρους κινήματα σε ένα συνολικό αγώνα, όλα αυτά καταδικάζονται γιατί οδηγούν σε κάποια ολότητα την οποία ο μεταμοντερνισμός την ταυτίζει με την τρομοκρατία και με τη δυστυχία, την ταυτίζει με τον ολοκληρωτισμό. Και κάτω από αυτό το πρίσμα έρχεται και εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό. Η μόνη ολότητα που δεν υπάρχει για τον μεταμοντερνισμό είναι ο καπιταλισμός, που αποτελεί πράγματι και αυτός μια ολότητα συγκροτημένη πάνω στον τρόπο παραγωγής. Άλλωστε, μια θεωρία που κυριαρχείται, όπως είπαμε, από τον απόλυτο σχετικισμό, δεν μπορεί παρά να καταργεί όλα τα όρια. Στο μεταμοντέρνο χυλό δεν καταργούνται μονάχα τα όρια φασισμού-κομμουνισμού, καταργούνται τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό, που είναι μια βασική φιλοσοφική αρχή θέση του Νίτσε. Έχει γράψει και βιβλίο με αυτό το τίτλο. Καταργούνται τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, τα όρια ανάμεσα στην εμπορική τέχνη και στην αληθινή καλλιτεχνική δημιουργία, τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και στην πλήρη απουσία της τέχνης. Γιατί πραγματικά η κακομεταχείριση της τέχνης από τον μεταμοντερνισμό φτάνει ορισμένες φορές να ξεπερνά κάθε μέτρο με αποφθέγματα του τύπου «τέχνη είναι το κάθε τι και καλλιτέχνης είναι ο καθένας». Δεν εννοεί βέβαια ότι η δυνάμη είναι ο καλλιτέχνης, εννοεί ότι, και έτσι μεταφράζεται και στην πράξη, ότι μπορεί κάποιος να είναι ποιητής του ελεύθερου στίχου χωρίς να έχει ιδέα από μετρική, για παράδειγμα, ή μπορεί να είναι κανείς ζωγράφος χωρίς να έχει ιδέα από τους νόμους της ζωγραφικής. Και βέβαια, ο πιο διάσημος μεταμοντέρνος και πιο προβλημένος καλλιτέχνης, ο Joseph Beuys, που 30 και περισσότερα χρόνια από το θάνατό του εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εκθέσεις και οι τιμές των έργων του είναι ασύλληπτες, όχι μόνο τώρα, αλλά και τον καιρό που ζούσε, γιατί ήταν εξαιρετικά προβεβλημένος, έκανε έργο, παραδείγματος χάρη, περιφέροντας έναν νεκρό λαγό και παρακολουθώντας τις αντιδράσεις του κοινού. Εάν στεναχωριόντουσαν, εάν προσπαθούσαν να καταλάβουν γιατί πέθανε ο λαγός κτλ. Η Αμπράμοβιτς πάλι στην τελευταία της επίσκεψη στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη, καλούσε το κοινό να μεταφέρει με ένα κουβαδάκι
άμμο από τη μία άκρη της αίθουσας στην άλλη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θεωρούν, προβάλλουν αυτή την απουσία τέχνης σαν συνδημιουργία του κοινού. Στα εικαστικά υπάρχει μάλιστα ολόκληρο ρεύμα, το οποίο αποκαλείται ενοιολογική τέχνη, που υποβαθμίζει το αντικείμενο της τέχνης στο όνομα ότι το πάει στην τέχνη είναι η αρχική ιδέα. Έτσι βλέπουμε ένα βαλσαμωμένο Καρχαρία, για παράδειγμα εδώ, μέσα σε ένα ενιδρίο που παριστάνει την ιδέα της ασφάλειας που νιώθει ο άνθρωπος όταν βλέπει νεκρό ένα άλλο πλάσμα πέρα από αυτόν. Ή βλέπουμε ένα πρόβατο βαλσαμωμένο, οι σκούπες μέσα σε μια γυάλα και άλλα τέτοια, μια γάτα, μάλλον το σκελετό μιας γάτας μέσα στην φορμόλη κτλ. Εδώ έχουμε μια ακραία ιδεαλιστική έκφραση του μεταμοντερνισμού που αποηλικοποιεί την πραγματικότητα ανάγοντάς τη σε κατασκεύασμα ιδεών. Καθόλου πρωτότυπη βέβαια, γιατί αυτή η ιδέα υπάρχει και στο ρεύμα του σουπρεματισμού, της ρώσικης πρωτοπορίας. Δηλαδή υπήρχε και στο μοντερνισμό ένα τέτοιο ρεύμα. Το αποκορύφωμα της ενοιολογικής τέχνης είναι μια έκθεση που έγινε στο Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού, το Κέντρο Μπομπιντού, το 2009, όπου παρουσίαζε 9 άδειες αίθουσες. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν υπάρχει υποκείμενο ικανό να συλλάβει την πραγματικότητα, τότε δεν υπάρχει και πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πραγματικότητα έξω από εμάς. Είναι η ουσία της ιδεαλιστικής φιλοσοφικής αντίληψης. Άλλωστε, συνολικά το μεταμοντέρνο, όταν αποκόβει τα πολιτισμικά φαινόμενα από την υλική τους βάση, από την οικονομία, τι άλλο παρά ιδεαλισμός είναι. Δηλαδή, τι άλλο κάνει παρά να θεωρεί ότι η πραγματικότητα είναι κατασκεύασμα μονάχα του ανθρώπινου νου. Δεν υπάρχει έξω από αυτόν. Συμπυκνώνοντας τώρα όσα είπαμε, δεν είναι σίγουρο ότι ο μεταμοντερνισμός είναι η κυρίαρχη τέχνη, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι η τέχνη των κυρίαρχων. Αναθεωρώντας και αποδομώντας τελικά την μόνη επιστημονική κοσμοθεωρία που βασίζεται στον διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό. Καταλήγει να διαλύει τη σκέψη των ανθρώπων σε αυτή την προσπάθειά του να κάνει αυτό. Καταλήγει να διαλύει τη σκέψη των ανθρώπων και να παραλύει τη θέλησή μας, τη βούλησή μας. Γι' αυτό καταλήγει να αποτελεί το δεξί χέρι της αστικής κυριαρχίας, παρά τις καλές προθέσεις που τις αρχικές να ξεπεράσει την αστική φιλοσοφία και τη μεταφυσική, η οποία αστική εξουσία 60 χρόνια συνεχίζει να τον ενισχύει, να τον επιβραβεύει και να τον αναπαράγει, για τις υπηρεσίες που τις προσφέρει, να διονύσει μια κατακαιρματισμένη συνείδηση, ανίκανη να συλλάβει το όλον της πραγματικότητας και γι' αυτό απόλυτα προσαρμοσμένη και υποταγμένη όχι στα πολλαπλά κέντρα και τους μηχανισμούς εξουσίας που λέει το μεταμοντέρνο, αλλά σε ένα και μοναδικό σύστημα εξουσίας που είναι ο καπιταλισμός. Γιατί τι άλλο κάνει η μεταμοντέρνα σκέψη από το να καλλιεργεί μια συνείδηση ενός ανθρώπου έτοιμου να αποδεχτεί σαν φυσικό νόμο το να ζει πάνω σε μια κινούμενη άμμο. Δηλαδή να περιπλανιέται εναλλάσσοντας 2 και 3 φορές την ανεργία με την απασχόληση σε διάφορες θέσεις και τόπους δουλειάς. Να τρέχει διαρκώς και να κυνηγάει καταρτήσεις για να μην αποβληθεί από την αγορά εργασίας. Να χάνει σε μια νύχτα το σπίτι του. Να ξεριζώνεται από τον τόπο του για να πάει να βρει δουλειά, να αναζητήσει δουλειά όπου γης.
και γενικά να ανατρέπεται σε μια μέρα όλη η ζωή του και όλα αυτά χωρίς καμιά ελπίδα και προπαντός, χωρίς καμιά διάθεση να απαλλαγεί από έναν τέτοιον εφιάλτη. Στη ΣΥΠΑ, η ολοκλήρωση των διώξεων που έκανε ο μακαρθισμός ενάντια στους προοδευτικούς και φιλοκομμουνιστές, δημιουργούς και καλλιτέχνες, συνέπεσε με μια κραυγαλαία στήριξη και προβολή των μεταμοντέρνων ιδεών και των μεταμοντέρνων καλλιτεχνών. Τέτοιον όπως ο Γιώζεφ Μπόις, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Υπάρχει μάλιστα και ένα έγγραφο της ΣΥΑ που αποχαρακτηρίστηκε πρόσφατα το 2011, έγγραφο που είχε συνταχθεί το 1985 και έχει τίτλο «Γαλλία, η αποστασία των αριστερόφρονων διανοούμενων». Στον πρόλογο αυτού του εγγράφου αναφέρεται ότι ο στόχος του είναι να εξετάσει την πιθανή επίδραση στην πολιτική ζωή της διαφοροποιημένης στάσης των Γάλλων αυτών διανοουμένων που ξεκίνησαν από τον μαρξισμό. Ειδικότερα για τους μεταμοντέρνους, για τους πρόδρομους θεωρητικούς του μεταμοντερνισμού, λέει ότι η αφισβήτηση που η θεωρία τους κάνει στην αντικειμενικότητα μπορεί να χρησιμεύσει για να υπονομευτεί το μαρξιστικό τελεολογικό δόγμα για το ιστορικό αναπόφευκτο της κατάργησης του καπιταλισμού και της οικοδόμησης του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Και επίσης λένε ότι γενικότερα μπορεί να αξιοποιηθεί η μεταμοντέρνα σκέψη για να καταδαφιστεί η μαρξιστική επιρροή στις κοινωνικές σπουδές που τότε ήταν πολύ σημαντική την περίοδο εκεί. Τι άλλο να προσθέσουμε εμείς? Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν σπουδαίους λόγους για να αποδομήσει κανείς την αποδόμηση και στην καλλιτεχνική της έκφραση, που είναι η σταθερή φροντίδα της με τον έναν ή άλλο τρόπο να ενισχύσει τις αντοχές μας στην παρακμή και τη σύψη της καπιταλιστικής πραγματικότητας, να πλάσει έναν άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση αυτής της πραγματικότητας. Αυτό που ολοένα και περισσότερο χρειαζόμαστε είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή χρειαζόμαστε μια τέχνη που θα εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, που θα δείχνει στον άνθρωπο τη δύναμη της ανθρωπιάς του, την δυνατότητά του δηλαδή να μεταμορφώσει τον κόσμο σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες και με τις δυνατότητες που μας προσφέρει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας σήμερα. Μια τέχνη που θα ανοίγει το δρόμο σε έναν ανώτερο πολιτισμό, το πολιτισμό της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής κοινωνίας. Αυτή την τέχνη που τόσο ωραία εκφράζεται στο τελευταίο έργο και που είναι και η μητελές του αγαπημένου μας, του ξεχωριστού επαναστάτη δημιουργού, του Γιάννη Σκαρπερού, εδώ που παρουσιάζει το πύργο του Τάκη. Και το πλούσιο, το πρωτότυπο, το σπουδαίο και προπαντός το κοινωνικά χρήσιμο έργο του, μπορείτε να το δείτε στην έκθεση που έχουμε έξω, στο γύρο χώρο. Τελειώνοντας, θα ήθελα σαν υποσημείωση, σαν υστερόγραφο, να πω το εξής. Όπως υπογραμμίσαμε και από την αρχή, το μεταμοντέρνο δεν έχει μια συγκεκριμένη μορφή, μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία, ένα συγκεκριμένο ύφος. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να το εντοπίσει κανείς. Και πρέπει να αποφύγουμε μια μηχανιστική κατάταξη στο μεταμοντερνισμό κάθε έργου που έχει στοιχεία μορφολογικά σαν αυτά που περιγράψαμε πριν. Αυτό που πρέπει να
Το ζήτημα στο οποίο πρέπει να επικεντρωνόμαστε, το σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωνόμαστε, είναι το περιεχόμενο του έργου. Το τι μήνυμα θέλει να στείλει. Το τι θέλει να μας πει, ποια είναι η αλήθεια του. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι μεταμοντέρνοι καλλιτέχνες, είναι όλα τα έργα των μεταμοντέρνων καλλιτεχνών αντιδραστικά. Ένα παράδειγμα αναφέραμε από την Αμπράμοβιτς, η οποία επειδή έχει βιώματα, είναι ο τόπος της Ιουγκοσλαβία, κατάγγειλε αυτό το πόλεμο σε αντίθεση με τον Ντεριντά, τον έναν από τους κορυφαίους μεταδομιστές θεωρητικούς, ο οποίος όταν ρωτήθηκε σχετικά απέφυγε να δώσει απάντηση, να πάρει θέση απέναντι σε αυτό το γεγονός, με την φιολόγημα, ξέρετε, εγώ είμαι αντίθετο σε όλα και σε όλους. Γενικά, επειδή η τέχνη πολλές φορές μεγάλων δημιουργών τους ξεπερνά, γενικά πρέπει να μην θεωρούμε, να είμαστε προσεκτικοί και απέναντι σε κάθε έργο. Πρέπει να το εξετάζουμε δηλαδή το κάθε έργο στην σύνδεση του, τη διαλεκτική της μορφής με το περιεχόμενο. Αυτά. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε ξανά για να δούμε.